πάω στον Αντιπρόεδρο ευθύς αμέσως της ΕΑΣΥ, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλτζεράκη, σας ευχαριστώ στο κρατές. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε ότι αγαπάτε την οικογένειά σας. Κύριε Χιλετζάκη, έχει ξεκινήσει αυτός ο έλεγχος, άνοιξε το σύστημα για τους παραγωγούς οι οποίοι είδαν τις επιδοτήσεις τους κουτσουρεμένες σε πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η κυρία Δουλγεράκη, χθες το απόγευμα συγκεκριμένα, γύρω στις 6.30 ώρα ολοκληρώθηκε η πληρωμή της εξωτικής αποζημίωσης όσοι παραγωγοί ήταν σε τρίτες τράπεζες. Ποια είναι η εξωτική αποζημίωση, τι ακριβώς λέμε όταν μιλάμε για εξωτική αποζημίωση? Η εξωτική αποζημίωση είναι ένα πριν που το παίρνει η παραγωγή που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Είναι ένα πριν που παίρνεται κάθε χρόνο μετά που πιστώνεται η επιδότηση της ενιαίας ενίσθησης. Όσα στρέμματα έχει δηλώσει, αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκονται, τόσα χρήματα παίρνει. Στο μάξιμο είναι τα 3.123 ευρώ που μπορεί να πάρει το κάθε αθμή και υπολογίζεται αν έχει κάτω δηλαδή από 300 στρέμματα περίπου 10 ευρώ το στρέμμα. Είναι νομίζω στα ορεινά και μειονεκτικά 12 ευρώ το στρέμμα και στα παιδινά μειονεκτικά είναι 8 ευρώ το στρέμμα. Επιλέγεται και δίδεται από το ίδιο το Υπουργείο, δεν γίνονται κάποιες αιτήσεις από τους παραγωγούς, αυτό θέλετε να πείτε, από το σύστημα? Μπράβο, από το σύστημα όταν κάνεις τη δήλωσή σου αυτομάτως βρίσκει ποια είναι τα χωράφια σου, ποια είναι ορεινά και μειονεκτικά και αυτομάτως παίρνει ένα έξτρα πριν, γι' αυτό λέγεται και αποζημίωση, δεν λέγεται επιδότηση, λέγεται εξωτική αποζημίωση, αποζημιώνει επειδή καλλιεργείς σε περιοχές που είναι μειονεκτικές, δηλαδή που είναι δύσκολα καλλιεργητικά. Μάλιστα. Μειονεκτική περιοχή, την πλαγιά της Βιάννου παράδειγμα, που καλλιεργούν οι άνθρωποι της Ελιάς στα βουνά και στα λαγκάδια. Μειονεκτική περιοχή είναι στα ανώγια ο κτηνοτρόφος, που στα πρόβατά του είναι ορεινή και μειονεκτική. Οι παιδινές περιοχές δεν έχουν αυτό το ευεργετικό. Δηλαδή ένας ελαιοκαλλιεργητής που είναι στον Καρτερό και έχει τις ελιές του, να μιλήσουμε εκεί δίπλα δηλαδή σε εμάς, δεν δικαιάται αυτό το πριν. Ο παραγωγός. Ένα ελαιοκαλλιεργητή που είναι στη Βιάννο. Ωραία, λοιπόν, πείτε μου κάτι τώρα. Τι έχει γίνει? Σημαίνει με βάση αυτό που ξεκινήσατε να μας λέτε εξισωτική και εγώ το συνέχισα ζητώντας κάποιες παραπάνω διευκρινήσεις, ότι το σύστημα από σήμερα ουσιαστικά θα σας δίδει στοιχεία για το τι έχει γίνει με τις επιδοτήσεις? Το σύστημα έχει ανοίξει από την Παρασκευή. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τι χρειάζεται? Για να μην καθόμαστε εμείς να ψάχνουμε ένα αφημί, και είναι το αφημί το προβληματικό, καλό θα ήταν όσοι παραγωγοί έχουν δει κουτσουρεμένες τις επιδοτήσεις τους. Όσοι παραγωγοί δεν πήραν καθόλου αγροτική επιδότηση, καλό θα είναι, έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου το 2022, δηλαδή ένα ολόκληρο μήνα έχουμε τώρα, να περάσουν από την Ένωση Ηρακλείου. Η Ένωση Ηρακλείου στην 62 Μαρτύρου είναι ανοιχτά τις ώρες γραφείων, αλλά είναι και τα υποκαταστήματά μας ανοιχτά. Καστέλη, Πύργος, Αρκαλοχώρη και Αρχάνες. Όσοι παραγωγοί είδαν κουτσουρεμένες τις επιδοτήσεις τους ή δεν πήραν καθόλου, μπορούν να έρθουν. Θα μπει το εξειδικευμένο προσωπικό μας μέσα στην καρτέλα αγρότη και μέσα στο σύστημα που έχει αναρτήσει τα προφανής λάθη ο οργανισμός ο ΠΚΠ και θα δούμε ποια από αυτά σηκώνει θεραπεία και θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις από εμάς χωρίς τη μορφή ένστασης, τονίζω τη λέξη θεραπεία, για να πάει ο παραγωγός στην επόμενη πληρωμή που από ό,τι έχουμε πάρει τώρα πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι τέλη του Φλεβάρι, αρχές του Μάρτη. Δηλαδή από τις 25 του Φλεβάρι μέχρι τις 5 του Μάρτη θα γίνει αυτή η πληρωμή. Με αυτή την πληρωμή ολοκληρώνεται και η διαδικασία που λέγεται πληρωμές του 2021. Τα μεγαλύτερα σφάλματα που διαπιστώνουμε, κυρία Δουλγεράκη, και εμείς με την πρώτη ματιά που έχουμε ρίξει, έχουν να κάνουν με τον ΑΤΑΚ. Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι νέοι κωδικοί του ΑΤΑΚ, που δεν χρειάζεται, είναι τεχνοκρατικά θέματα, δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία να τις αναλύσουμε. Είναι κάποιοι κωδικοί, όταν δηλώνεται το ίδιο ΑΤΑΚ από 2 ή 3 άτομα, χτύπησε κόκκινο. Αν
το ίδιο ΑΤΑΚ έχει μια χιλιοπατρική απόσταση 10 χιλιόμετρα κτλ. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τα τεχνικά θέματα, γιατί δεν θα τα καταλάβουν οι παραγωγοί και δεν χρειάζεται κιόλας να τους τα εξηγήσουμε. Τα προβλήματα τα περισσότερα προέρχονται από το ΑΤΑΚ με τους διασταυρωτικούς ελέγχους που έκανε το Υπουργείο μαζί με την ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων. Το δεύτερο πρόβλημα που διαπιστώνουμε εμείς όσο αφορά τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις έχει να κάνει με τα περιβόητα Natura. Ενώ είχαμε πάρει δέσμευση ότι τα Natura θα ικανοποιηθούν κατά 98-99%, είδαμε ότι ικανοποιηθούν και ένα 60-70%. Τι σημαίνει 60-70%? Σημαίνει ότι όσοι παραγωγοί δεν πληρωθήκαν τον Οκτώβριο από τα Natura, πληρωθήκαν τώρα το Δεκέμβριο, αλλά πληρωθήκαν πολύ κουτσουρεμένα. Τι σημαίνει δηλαδή κουτσουρεμένο? Σημαίνει ότι πήραν τη βασική ενίσχυση, πήραν την εξωτική αποζημίωση, αλλά δεν πήρανε το πρασίνισμα. Το λεγόμενο πρασίνισμα, κυρία Δουλγεράκη, δεν πάρθηκε το πρασίνισμα, και εφόσον δεν πάρθηκε το πρασίνισμα, υπάρχει κουτσούρεμα. Το πρασίνισμα είναι περίπου το 45-50% της βασικής ενίσχυσης. Όταν ένας παραγωγός παίρνει 5.000 ευρώ βασική ενίσχυση, το πρασίνισμά του ανέρχεται περίπου στα 2.700-2.500 εκεί. Είναι περίπου το 45%. Από εκεί πέσει, από τα 2.200 μέχρι τα 2.700. 2.500 θα πούμε, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές. Αυτά τα 50% επί της βασικής δεν πιστώθηκε σε όσους είχαν προβλήματα Natura. Αυτές είναι οι δύο κυρίες αιτίες που έχουμε δει εμείς μέσα από το σύστημα. Ωραία. Συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε εσείς. Έχουμε και κάποιους παραγωγούς που δεν πληρωθήκαν καθόλου, που αυτή η παραγωγή μπορεί να είχαν πρόβλημα στα ενοικιαστήριά τους ή το ΑΤΑΚ το δικό τους χτύπησε περισσότερο από 2-3 φορές. Τι σημαίνει χτυπάει το ΑΤΑΚ περισσότερο από 2-3 φορές? Αν η κυρία Δουλγεράκη κατέχει ένα χωράφι και αυτό το χωράφι το κατέχουν άλλοι 2-3, και αυτό είναι πλέον ένα συνήθις φαινόμενο για την Κρήτη μας, αυτό το χωράφι, αυτό το ΑΤΑΚ χτυπάει και χρειάζεται περαιτέρω διενέρευση. Τι σημαίνει χτυπάει το χωράφι στα ίδια ονόματα? Σημαίνει ότι ένα χωράφι το έχουμε εξ αδιανεμήτου. Δηλαδή, σε ένα χωράφι 10 στρέμματα μπορεί να έχουμε 3, 4, 5 κληρονόμους. Και αναλόγως κάθε κληρονόμος να έχει και το ποσοστό του χωραφιού. Άλλος κληρονόμος μπορεί να έχει 10%, άλλος 25%, άλλος 35%, ή να είναι και τα τμήματα ισόποσα. Μπορεί να έχουμε 4 κληρονόμους με 25% καθένας. Εγώ έχω παράδειγμα μια μεγάλη έκταση που είμαστε 4 κληρονόμοι και έχουμε 25% καθένας. Ο καθένας δηλώνει το ποσοστό επί του τεμαχίου που έχει. Αυτά τώρα τα ΑΤΑΚ με την πρώτη ματιά που ρίξαμε εκεί άρχισαν να χτυπάνε κόκκινο. Δηλαδή έχουμε πολλούς παραγωγούς που μείνανε απλήρωτοι και με αυτό τον κωδικό, που αυτός ο κωδικός έχει να κάνει αποκλειστικά με το περιουσιολόγιο και το ΑΤΑΚ. Αυτά είναι τα βασικά που είδαμε και χτυπηθήκανε σαν κωδική προβλημάτων, πρόδειλα σφάλματα κτλ. Και θεωρώ ότι με μια καλή θέληση και ο οργανισμός και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα τα λύσει. Έχουμε και πάρα πολλούς παραγωγούς που δεν πληρωθήκανε καθόλου. Εκεί πάει, σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, πάει η θεραπεία, διότι καταλαβαίνω ότι εκτός της θεραπείας πρέπει να υπάρχει και η άλλη οδός που λέει ότι πάει σε μια άλλη διαδικασία ο κάθε παραγωγός. Αλλά για αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή με το εξαδιανεμή του ένα χωράφι, 4 κλπ. Μου στέλνουν και ένα μήνυμα και λέει κάποιος ότι ξέρετε, ναι, αλλά μέσα στον υπολογιστή φαίνεται ένας. Οπότε εκεί τι γίνεται? Όχι, παίρνει ο ένας και τα μοιράζει στους άλλους, τι γίνεται? Όχι. Το κάθε ε9 και ο κάθε κωδικός ταυτότητα σε περιβόητο ο ΑΤΑΚ, ένας 13ψήφιος κωδικός που φαίνεται είναι ο κωδικός ταυτότητα του κάθε αγροτοπιασίου. Αν δηλαδή πάρουμε ένα ε9, το ε9 πώς ξεκινάει? Ξεκινάει ονοματεπώνυμο αφημί, τοποθεσία, καλλιέργεια. Ωραία, τότε γιατί τον μπερδεύει λοιπόν, αφού είναι έτσι? Τίτλος απέκτησης τεμαχίου και ποσοστό τεμαχίου. Όταν γράφει 100%, φυσικά τα παίρνει ένα. Αν έχουν δηλαδή αποφασίσει 3-4 δέρσια, ότι... Αυτό πολύ σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο άνθρωπος που στέλνει το μήνυμα. Από τη στιγμή λοιπόν που φαίνεται ένας με συγκεκριμένο αριθμό κλπ., γιατί στη συνέχεια τους μπερδεύει με το ΑΤΑΚ και οι άνθρωποι αυτοί αν δεν πήρανε? Αν έχουν δώσει και οι άλλοι
και έχουν καταθέσει χαρτιά και τους μπερδεύει ή πήρε στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και είδε ότι δεν υπάρχει η πλήρη διοκτησία για το συγκεκριμένο ακίνητο, εδώ είναι το μυστικό και θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές. Η Ντουλτζεράκη, η Αγγέλα, δήλωσε ένα χωράφι 10 στρέμματα και συμφώνησε με τα αδέρφια της, τα ξαδέρφια της, με τους συγγενείς της που έχουν το χωράφι ή και με τους άγνωστους που είναι κάτοχοι μαζί του χωραφιού, ότι εγώ θα το δηλώνω κύριε, θα παίρνω την επιδότηση και εγώ θα σας δίνω κάποια χρήματα. Μέχρι και πρότινος αυτό γινότανε χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα που τραβήξανε στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, φαίνεται ότι το ΑΤΑΚ της Αγγέλας της Δουλγεράκης που δήλωσε την έκταση 10 στρέμματα, από το συγκεκριμένο ΑΤΑΚ της ανήκει ένα 25% επί της έκτασης που δηλώνει. Το άλλο 75% ανήκει σε άλλους ιδιοκτήτες. Οι άλλοι ιδιοκτήτες μπορεί να μην παίρνουν αγροτική επιδότηση. Μπορεί να μην έχουν κάνει τα χαρτιά να παίρνουν αγροτική επιδότηση. Φαίνεται όμως το ε9 τους ότι έχουν αυτή την έκταση. Πολύ μπερδεύει το πράγμα. Μπράβο. Τώρα τι θα μας ζητήσει το σύστημα για να θεραπεύσουμε τον παραγωγό, εφόσον φέρατε το παράδειγμα, να εξηγήσω να καταλάβουμε. Θα πρέπει τώρα οι ιδιοκτήτες αυτοί να κάνουν ένα μισθωτήριο το ποσοστό τους στην Αγγέλα τη Δουλγεράκη και η Αγγέλα τη Δουλγεράκη θα τα καταθέσει για να πάρει, την επιδότηση που έχασε από το συγκεκριμένο χωράφι. Τι κάνουμε όμως τώρα εδώ, κυρία Δουλγεράκη, και εκεί χτυπάμε πάλι τον καμπανάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και του λέμε ότι κάνεις τον έλεγχο, ρε οργανισμέ, φίλε μου, δικαί μου οργανισμέ, αλλά κάνε το λίγο σωστά, γιατί θα ταλαιπωρήσεις και τους δικούς σου υπαλλήλους που κάνουν τους ελευτές και εμάς που είμαστε υπερεργολάβοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και φτιάχνουμε τις δηλώσεις, αλλά και στον ίδιο τον παραγωγό. Όταν εμένα υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονισμός που λέει ότι μετά τις 31 Μαΐου ούτε τα μισθωτήρια ούτε τις τροποποιήσεις στο ε9 τις δέχεσαι, πώς εγώ θα κάνω τροποποίηση τώρα? Το μόνο που μπορώ και βρίσκω ένα παραθυράκι εγώ και το βρήκε σαν Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου είναι ότι ημερολογιακά αλλάζουμε το έτος. Επομένως δεν πρέπει να βιαστεί κανένας παραγωγός να έρθει τώρα να του κάνουμε διορθώσεις για να αλλάξουμε το έτος ημερολογιακά, να πάμε από 1η-1η το 22 και να κλείσει το ένα μάτι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ένα αυτή και να μας περάσει τις διορθώσεις. Γιατί αν εφαρμόσουμε τον κανονισμό που λέει ότι αλλαγές και μισθωτήρια έχει το δικαίωμα να κάνεις μέχρι 31 Μαΐου κάθε χρόνο, μέχρι 31 Πέμπτου και μετά δεν ισχύουν, δεν θα πληρωθεί κανένας παραγωγός όσον αφορά τα διαιρέτου και τα ξαδιανεμήτου. Και το άλλο κακό, κυρία Δουζεράκη, που έχει κάνει είναι, αυτό είναι και έτοιμα για να δοθεί αυτός ο χρόνος, αυτή η παράταση για τα μισθωτήρια. Κυρία Δουζεράκη, τα συζητάμε. Συζητάμε να βρούμε λύσεις να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί είναι άδικο αυτό το πράγμα που γίνεται. Εδώ δεν έχει λήξει το περιουσιολόγιο ακόμα το κράτος. Έχουμε ένα κουτσό χτηματολόγιο. Το χτηματολόγιο του Ηρακλείου έχει γίνει από το 2008 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Έχουμε πάνω από 30% εκτάσεις χωρίς ιδιοκτήτη. Χωρίς ιδιοκτήτη και προκαλώ το χτηματολόγιο να πάει να κάνει έλεγχο να δει αν είναι καλλιεργήσιμες ή όχι. Υπάρχουν εκτάσεις που τις δηλώσαν οι παραγωγοί, ξεχνιάσανε, πήραν το χαρτογραφικό υπόβαθρο, το έχουν στο σπίτι τους, το χαρτογραφικό απόσπασμα που λένε, ότι δήλωσα στο Ηράκλειο τόσα στρέμματα, στην Γνωσό παράδειγμα, ένα λιόφυτο 30 στρέμματα κτλ. Ναι. Να πάει. Το χάρτη ότι είναι αγνώστου. Δηλαδή, όταν εμείς δεν μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε ένα χρηματολόγιο τώρα και 14 χρόνια, όταν εμείς το 2022 που είναι η ψηφιακή τεχνολογία στα φόρτε της, δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το χρηματολόγιο, δεν έχουμε φτιάξει το περιουσιολόγιο. Γι' αυτό δίνουμε τα λεφτά στα ψυχαθή και στα σιτηρά που δεν παράγουμε. Μπράβο, γι' αυτό φεύγουν τα λεφτά. Θυμάμαι αυτά που λέγατε την προηγούμενη φορά. Να γιάσει το στόμα σας. 110 εκατομμύρια ευρώ φύγανε το 2015. 110 εκατομμύρια από το 2015 μέχρι το 2019 έχουν φύγει από την Κρήτη και πάνε στα ψυχανθή.
να ψυχανθεί που δεν παράγουν ούτε τίποτα και αν σταματήσουν τα σύνορα μας, φέρουν αλεύρι, δεν έχουν να κάνουν. Ωραία. Αφήστε το να πάει. Να σας πω τώρα, είπατε ότι ο κάθε παραγωγός εξειδικευμένα που είτε έχει δει την επιδότησή του κουτσουρεμένη είτε δεν έχει πάρει, ότι μπορεί να έρθει στην Ένωση Ηρακλείου, υπάρχει χρόνος μέχρι 31/1/2022, έτσι ώστε με το εξειδικευμένο προσωπικό, όχι μόνο στο κεντρικό κατάστημα της Ένωσης, αλλά σε όλα τα καταστήματα της Ένωσης ανά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, να ρωτήσει, να μάθει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει, για να μπορέσετε κι εσείς από την δική σας την πλευρά να τον βοηθήσετε. Σωστά? Ακριβώς, κυρία Βουλγαράκη. Θέλω να πω ότι σε όλη την Ελλάδα είναι πάνω από 20.000 Αθηνοί που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Έχουμε Αθηνοί που έχουν καταβληθέντα χρεωστήτως και εκεί χρειάζεται μια πολιτική απόφαση για να μπορέσει να δώσει μια λύση στους παραγωγούς που πραγματικά μπήκανε σε μια ομοιρία χωρίς να φταίνε αυτοί. Το σύστημα, κυρία Δουλγεράκη, μπάζει από παντού. Η προγραμματική περίοδο τελειώνει σε μερικές μέρες επίσημα. 31/12/2021 τελειώνει επίσημα η προγραμματική περίοδο που διανύσαμε από το 2015 και μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Αυτή η προγραμματική περίοδο μπάζει από παντού. Δεν φταίει κανένας παραγωγός. Δεν φταίει κανένας χιλετάκης, καμία Δουλγεράκη, αν το χωράφι το δήλωνε κτλ. Δεν δοθήκαν οι σωστές οδηγίες, δεν εφαρμόστηκε ο σωστός κανονισμός, δεν γίνανε οι διασταυρωτικοί όπως έπρεπε να γίνει και ήρθε τώρα το καλό Υπουργείο την τελευταία στιγμή να ζήσει να δημιουργεί προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από το 2015, να έχουν σοφρονιστεί και οι ίδιοι παραγωγοί και να έχουμε να έχει ξεκαθαριστεί η ρε από το στάρι και να γίνεται η δήλωση όπως πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Όταν όλα αυτά γίνονται στο ποδάρι, όταν ο ίδιος ο ΠΚΠ, ο ηλεκτρικός μηχανισμός, πληρώνει ένα παραγωγό τόσα χρόνια. Κύριε Χαλιτζάκη, μετά τον εκκόβει στο παραπέμπει, καταλαβαίνετε. Για άλλη μια φορά φτάνουμε σε εκείνο το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δηλαδή αυτό το έρμο το Υπουργείο, αντί να τρέχει τις εξελίξεις, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και δυστυχώς δημιουργούνται όλα αυτά τα θέματα. Λέει ο κύριος Γιάννης, αν ξέρετε τι έχει γίνει με τη Φόρμα 6, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Φόρμα 6, αν εμένα τώρα με βάλουν και με ρωτήσουν μετά από μερικές μέρες, κάνουμε απολογισμό της προγραμματικής περίοδου 2015-2021 και με ρωτήσετε και μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτή η προγραμματική περίοδο, είναι μια προγραμματική περίοδο που πραγματικά χτύπησε τους παραγωγικούς ανθρώπους. Τι είναι οι παραγωγικοί άνθρωποι? Οι παραγωγικοί άνθρωποι είναι οι ελαιοκαλλιεργητές της Κρήτης μας και όλης της Ελλάδας που χάσανε 50-55% οι δεντρώτες καλλιέργειες, τα τέλεια, τα επιτραπέζια στα φύλλα, αν μας ακούνε και οι φίλοι μας από όποιο μέρος και να βρίσκονται της Ελλάδος, τα επιτραπέζια στα φύλλα, οι ελιές χάσανε 50%. Στην Πελοπόννησο πάντως έχετε σταθερό ακροατήριο, διότι μαθαίνουν τα νέα από εσάς πάρα πολλές φορές, μας το έχουν πει. Να είστε καλά. Και προχθές με πήραν συγκεκριμένα από την Καλαμπάκα παραγωγή ένας παραγωγός. Ήταν εκεί μια παρέα παραγωγών, ήταν ο Κώστας, ο Γιάννης και ο Νίκος, μια παρέα και με ακούγανε και μου στέλνανε μηνύματα μέσα από το σταθμό σας. Θέλω να πω, κυρία Δουλγεράκη, ότι η προγραμματική περίοδο αυτή που πέρασε χτύπησε τους παραγωγούς, τους χτύπησε βάναυσα αυτούς που παράγουν. Η Φόρμα 6 ήταν μια αδικία νέων παιδιών, ιστορικών δικαιωμάτων που τα πήραν από τους πατεράδες τους, από τις μητέρες τους, που πραγματικά αυτό το δικαίωμα χτίστηκε. Χτίστηκε με κόπο και με ίδρο. Εγώ έρχομαι σήμερα και λέω ότι υπάρχει λύση για τη Φόρμα 6, εφόσον ο ΟΠΕΚΕΠΕ κράτησε φέτος έξτρα ένα κομμάτι που λέγεται δημοσιονομική πειθαρχία. 1,6 κράτησε σε αυτή την πληρωμή και 2% στην άλλη. Δηλαδή κράτησε σύνολο 3,5. Το 3,5 στα 2 δις ευρώ, τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 60 εκατομμύρια 68 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 68 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να καλύψει τη Φόρμα 6. Είχε καλύψει ένα μικρό ποσοστό των παραγωγών, να δει ποια είναι τα ρέστα. Εφόσον έκανε ταμείο και έχει ταμείο τώρα, μπορεί να δώσει τα ρέστα μέσα στο 2022 για να δικαιωθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι η σωτηρία της Φόρμας 6, που βλέπω κάποιο φως στο τούνελ, αλλά χρειάζεται μια σωστή τοποθέτηση, μήπως δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, κύριε Δουλειά. Καλημέρα.